Ηχητικά αποσπάσματα από το βιβλίο Εγχειρίδιο Προεκλογική Εκστρατεία του Κόιντου του Κικέρουνα σε μετάφραση Γιώργου Οικονόμου και προλεγόμενα Αλέξανδρου Βέλιου, εκδόσει Ροέ, από τον πρόλογο. Τι δίδυμα αυτοί οι δύο αδελφοί Κικέρουνε. Ο μεγαλύτερο ο Μάρκο, χαρισματικό ρήτορα, δημοφιλή πολιτικό, ξεχωριστό φιλόσοφο ο Κικέρων τη Ιστορία, αλλά με κάτι ασταθέ και αδύναμο στον πυρήνα του χαρακτήρα του, ο μικρότερο ο κόητο, γενναίο στρατιωτικό, συμπολεμιστή του Ιούλιο Κέσσαρα, τον επενεί ο ίδιο στα απομνημονεύματά του, μελετητή τη αρχαία τραγωδία και ο λίγο ποιητή, πλην όμω σκληρό και άκαμπτο στη συμπεριφορά του. Και οι δύο άσκησαν δημόσια αξιώματα με απόλυτη εντυμότητα, δεμένοι συναισθηματικά και ομοειδεάτε στα πολιτικά, εκτό από μια περίοδο έντονη διαφωνία μεταξύ 49 και 44 π.Χ. Όταν ο Κέσσαρα ορίστηκε δικτάτορα, είχαν και το ίδιο τέλο. Δολοφονήθηκαν προγραμμένοι από τη δεύτερη Τριανδρία του 43, ο πρώτο κατά μεσή στο δρόμο, ο δεύτερο μέσα στο σπίτι του. Άγριοι καιροί. Το 64 π.Χ. ο Μεγάλο Κικέρων θέτει στα 42 την υποψηφιότητα για ύπατο, το υψηλότερο αξίωμα στη Ρωμαϊκή Δημοκρατία. Ο Κόιντο, εκλεγμένο αγορανόμο ο ίδιο από το 66, πιστεύει στην νίκη του αδερφού του, υπό την προπόθεση ότι θα διεξαγάγει έναν καλά στοχευμένο προεκλογικό αγώνα. Το απευθύνει λοιπόν μια επιστολή που είναι στην πραγματικότητα ένα ξεπέραστο εγχειρίδιο ψηφοθυρία. Ηχητικά αποσπάσματα από το εγχειρίδιο προεκλογική εκστρατεία. Αν και οι φυσικέ σου διαθέσει είναι υψηλή αξία, καλό θα ήταν σε αυτή την υπόθεση των ολίγων μηνών να παραχωρούσαν τη θέση του στην Πανουργία. Για ποια πόλη πρόκειται, σε τι είσαι υποψήφιο, ποιο είσαι, όταν κατεβαίνει στην αγορά, σχεδόν κάθε μέρα να λε τον εαυτό σου: ένας νέος άνδρας. Είμαι ένα νέο άνδρα. Είμαι υποψήφιο ύπατο. Πρόκειται για τη Ρώμη. Το ότι παρουσιάζει για πρώτη φορά θα το κάνει να ξεχαστεί, κυρίω η δόξα σου ω ρήτορα. Είναι ένα ταλέντο το οποίο ανέκαθεν κερδίζει την εκτίμηση και δεν μπορούν να θεωρήσουν ανάξο για την υπατία. Αυτό που θεωρούν άξιο να υπερασπίζει του πρώην υπάτου. Επειδή σε κάθε δίκη στηρίζεσαι σε αυτή την αξία, η οποία σε έκανε αυτό που είσαι, θα πρέπει να σου πω εντύμω ότι ακριβώ αυτό το ταλέντο στο σύνολό του θα σου το αμφισβητήσουν. Τα μέσα που χρησιμοποίησε, το ξέρω πολύ καλά, σε αυτή την τεχνική σου, φρόντισε να τα έχει όλα έτοιμα στη διάθεσή σου και θυμίσου τα λόγια του Δημητρίου για τη σπουδαιότητα τη άσκηση και τη μελέτη των δημοσταίνει. Φρόντισε εν συνεχεία να φαίνονται καλά ο αριθμό και η ποικιλία των φίλων σου. Έχει πράγματι με το μέρο σου αυτό που λίγοι νέοι άνδρε έχουν. Όλου του δημοσιώτε, την υπική τάξη σχεδόν όλοι, πολυάριθμε ισοπολίτιδε πόλει σταθερά αφοσιωμένε σε σένα, τα άτομα που υπεράσπισε στο δικαστήριο και μάλιστα από όλε τι τάξει, πολλέ συντεχνίε, το πλήθο των νέων που σου ακολουθεί για να μάθει την τέχνη τη ευγλωτία, καθώ επίση και ένα μεγάλο αριθμό πιστών φίλων. Πολλαπλασιάζοντα υπενθυμίσει και παρακλήσει, φρόντισε να εξασφαλίσει την υποστήριξη όλων αυτών και δώσε να καταλάβουν σε αυτού που είναι υποχρεωμένοι ότι τώρα είναι η στιγμή, ιδάλω ποτέ, εάν τον θέλουν να ξεπληρώσουν την υποχρέωσή του. Η συμπάθεια των ευγενών, κυρίω των πρωίνη πάτων, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, ακόμη και για έναν νέο άνδρα. Είναι χρήσιμο να σε θεωρούν άξιο τη τάξη του αυτή των οποίων την τάξη θέλει να ανέβει. Πρέπει να καταβάλει φροντίδα για να του καταφέρει. Κάνε του να πιστέψουν με τρόπο αποτελεσματικό ότι ήσουν στα πολιτικά πάντα σύμφωνο με του οπτιμάτε και ποτέ με του ποπουλάρε. Και αν θεωρήθηκε ότι μίλησε στη γλώσσα του, δεν ήταν παρά για να συμφιλειωθεί με τον Πομπίο και να κερδίσει, αν όχι τη φιλία, τουλάχιστον την ουδετερότητα ενό τόσο ισχυρού προσώπου για αυτή την εκστρατεία. Να προσπαθήσει επίση να συνδεθεί με νέου ευγενεί οπαδού και να εξασφαλίσει αυτού που είναι ήδη με το μέρο. Αξίζουν εκτιμήσεω. Έχει ήδη μαζί σου πολλού, δείξε του το πόσο του εκτιμά. Και αν καταφέρει να κερδίσει την υποστήριξη των αδιάφορων, και αυτή επίση θα σου είναι πολύτιμη. Εάν λοιπόν κάνει χρήση των ικανοτήτων που σου παραχώρησαν αφιδώσει σπουδέ σου και η φύση, Εάν πράξει αυτό που απαιτεί η σημερινή κατάσταση, αυτό που μπορεί και αυτό που οφείλει με τέτοιου ανταγωνιστέ, λιγότερο λαμπρή καταγωγή και διαβόητου για τι κακίε του, η μάχη δεν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Μπορεί άρα και να βρεθεί πολίτη τόσο διαστραμμένο που να θελήσει με την ψήφο του να ορθώσει δύο μαχαίρια κατά του κράτου. Επειδή αποβλέπει το πιο μεγάλο αξίωμα του κράτου και γνωρίζει τι φιλοδοξίε που αντιτίθεται στι δικέ σου, πρέπει να επιδείξει μέθοδο, φροντίδα και επαγρύπνηση στι ενέργειέ σου. Όταν κάνουμε εκστρατεία για ένα αξίωμα, πρέπει να εξασφαλίζουμε μεθοδικά δύο πράγματα: την αφοσίωση των φίλων και τη συμπάθεια του λαού. Η αφοσίωση των φίλων πρέπει να είναι το αποτέλεσμα των ευεργεσιών, των προσφερόμενων υπηρεσιών, των καλών σχέσεων, παλαιών και οικείων. Πρέπει όμω η έννοια αυτή τη φιλία να εκλαμβάνεται πιο ευρέω από ό,τι στην καθημερινή ζωή. Δηλαδή, οποιονδήποτε σου δείξει την ελάχιστη συμπάθεια και συχνά στο σπίτι σου, πρέπει να τον θεωρεί φίλο σου. Όσο για εκείνου που είναι φίλου σου για πιο αυθεντικού λόγου, οι γονεί σου, οι συνεργάτε σου, οι συνάδελφοί σου, έχει σημασία πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσει την εκτίμηση και την αγάπη του. Αυτό που θα πρέπει ουσιαστικά να φροντίσει είναι ο καθένα από του δικού σου, από το σπίτι σου, να σε αγαπά και να επιθυμεί την ολοκληρωτική σου ευτυχία. Θα πρέπει να φροντίσει και για του ανθρώπου τη φυλή σου, του γείτονέ σου, του πελάτε σου, του απελεύθερου και τέλο του δούλου σου, διότι τα λόγια που θεμελιώνουν μια φήμη προέρχονται σχεδόν πάντα από του οικείου. Εν συνεχεία πρέπει να αποκτήσει φίλου από όλα τα κοινωνικά στρώματα, για τι εντυπώσει. Ανθρώπου που μετράνε, που έχουν τιμηθεί, γνωστού, οι οποίοι. Και αν δεν κάνουν καμία προπαγάνδα, φέρνουν γόητρο στον υποψήφιο. Για να συμφιλειωθείς με τη δικαιοσύνη, άρχοντε, κυρίω υπάτου και δημάρχου. Τέλο, για να εξασφαλίσει την ψήφα των λόχων, ανθρώπου με μεγάλη επιρροή. Πρέπει να ψάξει με φροντίδα πολύ για άτομα που σου οφείλουν ή ελπίζουν να σου οφείλουν ένα λόχο ή δεν ξέρω τι άλλη έβνοια, καθώ και για τη σίγουρη υποστήριξή του. Συνδέθηκε στα δύο τελευταία χρόνια με τέσσερι εταιρείε που περιλαμβάνουν στου κόλπου του ανθρώπου με επιρροή σε περίοδο εκλογών. Του Φουντάνιο, Γάλλο, Κορνέλιο, Ορχίβιο. Όσο για τι υποχρεώσει που ανέλαβαν οι συνάδελφοί σου και τι οποίε ενέκριναν αναθέτοντά σου την υπεράσπιση αυτών των ανθρώπων, τις γνωρίζω, ήμουν παρόν. Είναι λοιπόν η στιγμή, τώρα ή ποτέ, να απαιτήσει από αυτού εκείνο που σου οφείλουν. Πολλαπλασίασε τι υπενθυμίσει και τι παρακλήσει, επίμεινε και φρόντισε να καταλάβουν ότι δεν θα έχουν ποτέ άλλοτε την ευκαιρία να σου δείξουν την ευγνωμοσύνη του. Είμαι σίγουρο ότι η ελπίδα για καινούριε υπηρεσίε, προστιθέμενη στη θύμη των τελευταίων ευεργεσιών, θα σπρώξει αυτού του ανθρώπου να σε υποστηρίξουν ενεργά. Αυτό το είδο φιλία είναι το καλύτερο προπήριο για την υποψηφιότητά σου, προπήριο που έφτιαξε με τι αγορεύσει σου. Σε όλου εκείνου με του οποίου συνδέεσαι κατά αυτόν τον τρόπο, προσπάθησε να ορίσει ένα πόστο ακριβέ, καθορισμένο. Και καθώ ποτέ δεν δυσαρέστησε κανέναν του, προσπάθησε να του κάνει να καταλάβουν ότι περίμενε αυτή την ευκαιρία για να του επιτρέψει να ανταποδώσουν όλα αυτά για τα οποία του θεωρεί ο σου. Υπάρχουν τρία πράγματα με τα οποία μπορεί να κερδιθεί η συμπάθεια και να παροφηθούν οι άνθρωποι να κάνουν εκλογική εκστρατεία. Η υποχρέωση για προσφερθεί σε υπηρεσίε, η ελπίδα και η αφιλοκερδή συμπάθεια. Πρέπει λοιπόν να προσδιοριστούν τα κατάλληλα μέσα τα οποία θα επιτρέψουν να γεννηθεί καθένα από αυτά τα συναισθήματα. Όσο για αυτού που μένουν πιστοί από ελπίδα και είναι ακόμα πιο ένθερμοι και χρήσιμοι, φρόντισε να πιστέψουν ότι θα έχουν από εδώ και πέρα τη βοήθειά σου και να αντιληφθούν ότι όσον αφορά τι προσφερόμενε υπηρεσίε, είσαι ένα προσεκτικό παρατηρητή ότι ξέρει πολύ καλά να διακρίνει και να αναγνωρίζει την ποιότητά του και την καταγωγή του. Υπάρχουν πράγματι άνθρωποι με επιρροή στην περιοχή του ή στην ισοπολίτηδα πόλη του, άνθρωποι δραστήριοι, ευχάριστοι, οι οποίοι και αν ακόμη δεν επωφελήθηκαν ποτέ από αυτή την επιρροή του, μπορούν εύκολα και στη στιγμή να κινητοποιηθούν για αυτού του οποίου είναι υποχρεωμένοι ή για αυτού προ του οποίου διάκεται ευμενό. Του ανθρώπου αυτού του είδου πρέπει να του μεταχειριστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταλάβουν ότι ξέρει αυτό που περιμένει από τον καθένα. Ότι ξέρει να εκτιμά την αξία των υπηρεσιών του και ότι δεν ξεχνά ποτέ αυτού που σε βοήθησαν. Έστω και αν καταβάλει τον ελάχιστο κόπο, σε βεβαιώ πω δεν υπάρχει κανεί που να μην μπορεί να τον κάνει να σε βοηθήσει σε αντάλλαγμα για τη συμπάθειά σου ή για την υποχρεωσή σου. Προκειμένου τουλάχιστον να μην συνδεθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με κάποιον από του ανταγωνιστέ σου. Αρκεί γι' αυτό να πιστεί ότι τον εκτιμά, ότι είσαι ειλικρινή, ότι πράττει καλό και ότι αυτό που θα δημιουργηθεί από όλα αυτά δεν είναι μια φιλία εκλογική, αλλά στέρεη και διαρκή. Φρόντισε λοιπόν για ένα πολλαπλό και ποικίλιο δίκτυο φιλιών, ώστε χάρη σε αυτό να εξασφαλίσει όλου του λόγου. Καταρχά, όπω φαίνεται, πρέπει να πολλαπλασιάσει τι φροντίδε σου προ του συγκλητικού και του Υπεί, Όσον αφορά τι άλλε τάξει, προ αυτού που έχουν επιρροή και του πιο δραστήριου. Στην αγορά, βλέπουμε να συνοστίζεται μεγάλο πλήθο πολιτών, βιαστικό, θορυβόδε. Αλλιεύεται απελεύθερη με επιρροή. Πρέπει να κάνει τι καλύτερε προσπάθειε, προσωπικά ή με του φίλου που θα βρει. Για να του καταστήσει θερμού οπαδού. Συνάντησέ του, στείλε του απεσταλμένου και δείξε του καλά τη σπουδαιότητα τη εύνοια που περιμένει από αυτού. Ψάξε και βρε ανθρώπου σε κάθε περιφέρεια. Γνώρισε του, πήγαινε να του δει. Βεβαιώ για αυτού. Φρόντισε να κάνουν εκστρατεία στο περιβάλλον του για χάρη σου, σαν να ήταν αυτοί οι υποψήφοι. Θα αναζητήσουν τη φιλία σου, εάν δουν ότι εσύ αναζητά τη δική του. Και αυτό θα του το δώσει να το καταλάβουν με τον κατάλληλο λόγο. Οι άντρε των Ισοπολίτηδων Πόλεων και τη Επαρχία νομίζουν ότι αν γνωρίζουμε το όνομά του, είναι φίλοι μα. Εάν επιπλέον φαντάζονται ότι αποκτούν έτσι κάποιο στήριγμα, δεν θα αφήσουν να περάσει αυτή η ευκαιρία για να μας υποστηρίξουν. Όλα αυτά είναι βέβαια σημαντικά, αλλά δεν αρκούν. Όλα πρέπει να συντύνουν στο να δημιουργήσουν μια χρήσιμη φιλία. Αξίζει, συνεπώ, καλύτερα να εμφανίζει ω αποτελεσματικό φίλο παρά ω ένα καλό ονοματολόγο. Άπαξ και εξασφαλίζει την υποστήριξη των φιλοδόξων, δηλαδή αυτών που φαίνονται περισσότερο στη φιλή του, και όταν θα έχει στρατολογήσει οπαδού μεταξύ όλων αυτών οι οποίοι λόγω θέσεω, στην ισοπολίτηδα πόλη του, στην περιοχή του, στη συντεχνία του, επηρεάζουν κάποιο τμήμα τη φυλή του, τότε θα είσαι σε θέση να ελπίζει σοβαρά. Μια και μίλησα για συνοδεία, να επίση κάτι που πρέπει να προσέξει: Να έχει κάθε μέρα δίπλα σου ανθρώπου σε όλων των κατηγοριών, όλων των τάξεων και όλων των ηλικιών. Η σπουδαιότητα αυτών των ανθρώπων θα δώσει μια εικόνα για αυτό που θα είναι η δυνάμει σου στη λεωφόρο του θριάμβου. Α διακρίνουμε εδώ τρει ομάδε ανθρώπων: Αυτού που έρχονται για να σε χαιρετήσουν, αυτού που σε συνοδεύουν στην αγορά και αυτού που σε ακολουθούν σε κάθε βήμα. Του πρώτου, το πιο κοινό είδο και ένα εκατονιθών των καιρών, το πιο πολυάριθμο. Χρειάζεται προσπάθεια για να του κάνει να πιστέψουν ότι η προσφορά του, όσο μικρή κι αν είναι, σε αγγίζει βαθύτατα. Αυτού που φτάνουν μέχρι σε σένα, κάνε του να πιστέψουν ότι το σημειώνει πολύ καλά. Επένεσαι του μπροστά στου φίλου του, οι οποίοι θα του το επαναλάβουν και να το ξανακάνει πολλέ φορέ του ίδιου. Όταν αυτοί που επισκέπτονται περισσότερου υποψηφίου βλέπουν ότι δεν είναι παρά ένα που του τιμά τόσο πολύ, προσχωρούν σε αυτόν και εγκαταλείπουν του άλλου. Αντί να είναι με όλο τον κόσμο, σιγά σιγά είναι μόνο με σένα, και από αμφίβολη που ήσαν, τελικώ γίνονται γνήσιο παδί. Πρόσεξε συνεπώ ένα σημείο. Εάν ακού να λένε για κάποιον ο οποίο σου έδωσε υπόσχεση ότι σου ρίχνει τάχτη στα μάτια όπω λένε, ή αν εσύ ο ίδιο το αντιληφθεί, μην δείξει ότι είσαι πληροφορημένο. Επίση, εάν κάποιο που αμφιβάλλει για τον εαυτό του θέλει να βεβαιωθεί, βεβαίωσέ τον ότι ποτέ δεν αμφέβαλε για αυτόν και ότι δεν επιθυμεί να το κάνει, διότι δεν μπορούμε που δεινεί λόγο να είμαστε αληθινοί φίλοι, εάν δεν θέλουμε να δώσουμε πλήρη ικανοποίηση. Αντίθετα, πρέπει να γνωρίσει την κατάσταση του καθενό για να μάθει μέχρι σε ποιο βαθμό μπορούμε να υπολογίσουμε σε αυτόν. Το να συνοδεύει κάποιον στην αγορά αποτελεί τιμή πιο μεγάλη από την προηγούμενη. Δείξε και κάνει να το μάθουν ότι σου είναι εξίσου ευχάριστο, και αν μπορεί, κατέβαινε σε καθορισμένη ώρα. Το να βλέπουν κάθε μέρα μια ωραία συνοδεία να σε ακολουθεί στην αγορά φέρνει φήμη και γόητρο. Τρίτη ομάδα. Αυτοί που σε συνοδεύουν παντού, οι εθελοντέ. Φρόντισο ώστε να πιστούν ότι θα είσαι για πάντα ο φιλέτη του. Από αυτού που σου οφείλουν κάτι, απέτυξα ω υπηρεσία και στο μέτρο που η ηλικία και οι δραστηριότητε του το επιτρέπουν να μην σε εγκαταλείψουν ούτε ένα βήμα ή διαφορετικά να στείλουν στη θέση του κάποιον από του δικού του. Επιμένω απολύτω στο να είσαι πάντοτε περιτριγυρισμένο από πολύ κόσμο. Είναι απαραίτητο, είμαι σίγουρο για την υπόθεσή μα. Τι δόξα, τι τιμή τελικά όταν έχει δίπλα σε όλου αυτού που έχει υπερασπίσει και σώσει, απελευθερωμένου από τι υποχρεώσει που του πίεζαν. Επειδή μπόρεσε να σώσει δωρεάν στου μεν την τιμή, στου δε τη ζωή με όλα τα υπάρχοντά του, μπορεί να το ζητήσει χωρί δισταγμό αυτή την υπηρεσία ω πληρωμή, δεδομένου ότι δεν θα έχουν ποτέ ξανά μια τέτοια ευκαιρία για να σου δείξουν την ευγνωμοσύνη του. Αρκετά για του τρόπου με του οποίου μπορεί να δημιουργεί φιλίε. Πρέπει τώρα να εξετάσω μια άλλη πτυχή τη εκλογική εκστρατεία, την έβνοια του λαού. Αυτό που είναι απαραίτητο εδώ είναι να γνωρίσεις τα ονόματα των εκλογέων, να ξέρει να του κολακεύει, να είσαι συνεχώ κοντά του, να φαίνεσαι γενναιόδωρο, να φροντίζει τη φήμη σου και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί τι υποθέσει του κράτου, να δημιουργεί μεγάλε ελπίδε. Δείξε τι προσπάθειε που κάνει για να γνωρίζει καλά του ανθρώπου, να αναπτύξει τι ικανότητέ σου σε αυτό το πεδίο και να τι βελτιώνει κάθε μέρα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δημοφιλέ, νομίζω, τίποτα που να δίνει περισσότερη ευχαρίστηση. Εν συνεχεία, βάλε καλά στο μυαλό σου ότι πρέπει να καταφέρει να πιστέψουν πω επιτελεί με φυσικό τρόπο πράγματα που δεν είναι στη φύση σου. Βεβαίω, δεν σου λείπει η προσήνια που αρμόζει στου αγαθού, στου κοινωνικού άνδρε, αλλά πρέπει να αποκτήσει την αίσθηση τη κολακία. Ευτελέσαι ελάττωμα σε κάθε άλλη περίπτωση, αλλά σε μια εκστρατεία αποτελεί απαραίτητο προσόν. Εξάλλου, αν η κολακία είναι μεμτή όταν λόγω υπερβολή διαφθείρει κάποιον, είναι πολύ λιγότερο κατακριτέα όταν δυναμώνει τη φιλία. Οπωσδήποτε είναι αναγκαία σαν υποψήφιο του οποίου το πρόσωπο, η συμπεριφορά και οι λόγοι πρέπει να αλλάζουν και να προσαρμόζονται στι ιδέε και τα συναισθήματα του εκάστοτε συνομιλητή. Όσον αφορά τη συνεχή παρουσία, δεν χρειάζεται καμία απόδειξη. Η ίδια η λέξη λέει πολλά. Υπάρχει βέβαια μεγάλο κέρδο όταν δεν είσαι ποτέ απόν, αλλά η συνεχή παρουσία δεν αποδίδει πράγματι καρπού παρά όταν είσαι στη Ρώμη. Στην αγορά χωρί διακοπή και κυρίω όταν περιφέρει σε συνέχεια, όταν κουβεντιάζει με τα ίδια πρόσωπα και όταν κάνει τα πάντα για να μην επιτρέψει σε κάποιον να ισχυριστεί ότι δεν τον παρακάλεσε όταν είχε ευκαιρία, ούτε ότι δεν το έκανε με δύναμη και επιμονή. Όσον αφορά τη γενναιοδορία, είναι μια πλατιά έννοια. Εκτιμάται με μέτρο την προσωπική περιουσία. Παρότι οι Πολλοί αδυνατούν να την έχουν, εντούτοι θα την αισθανθούν αν οι φίλοι μα την εγκομιάσουν. Είναι δε παρούσα κατά τη διάρκεια των συμποσίων. Φρόντισε να τα προσφέρει εσύ και οι φίλοι σου με κάθε ευκαιρία σε κάθε φίλη. Πρέπει να φροντίσει πάρα πολύ για να την γνωρίσουν και να την επιδοκιμάσουν. Φρόντισε ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε σένα νύχτα και μέρα. Οι πόρτε του σπιτιού σου να μένουν ανοιχτέ. Αλλά άνοιξε επίση το ύφο σου και την έκφρασή σου, που είναι οι πόρτε τη καρδιά σου. Τι σημασία έχει να μένουν ανοιχτέ οι πόρτε του σπιτιού σου, εάν η έκφραση και η εμφάνιση σου δείχνουν ψυχή, εσωστρεφή και κλεισμένη στον εαυτό τη. Οι άνθρωποι αγαπούν τι υποσχέσει, αλλά αυτό που θέλουν κυρίω από έναν υποψήφιο είναι η γενναιοδορία και η συγκατάβαση. Να, μια συμβουλή εύκολη να την ακολουθήσει. Αυτό που μπορεί να κάνει για κάποιον δείξτε ότι το κάνει με προθυμία και ευχαρίστηση. Ναι, επίση μια άλλη, πιο δύσκολη και πιο αρμόζουσα στι περιστάσει παρά στο φυσικό σου. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει, αρνεί το ευγενό ή καλύτερα μη το αρνείσαι. Στην πρώτη περίπτωση αντιδρά ω καλό άνδρα, στη δεύτερη ω καλό υποψήφιο. Όταν αυτό που μα ζητάνε δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο ει βάρο τη τιμή ή των συμφερόντων μα, για παράδειγμα αγορεύοντα εναντίον κάποιου φίλου, πρέπει να αρνούμαστε με λεπτότητα, να επικαλούμαστε επιτακτικέ δεσμεύσει, να δείχνουμε πόσο στενοχωρούμαστε και να υποσχόμαστε ότι θα επανέλθουμε στο θέμα υπό άλλε περιστάσει. Αυτό σημαίνει ότι όλοι, και εδώ είναι η γενική νοοτροπία, προτιμούν ένα ψέμα από μια άρνηση. Ένα πανούργο υποψήφιο, ο Κότα, είχε τη συνήθεια να λέει ότι υποσχόταν υπηρεσία σε όλου, αρκεί να μην του ζητούσε να πάει κόντρα στο χρέο του. Όμω δεν τι πραγματοποιούσε παρά όταν έβλεπε ότι απέδιδαν εξαιρετικό κέρδο. Δεν αρνιόταν συνεπώ ποτέ τίποτα. Συχνά για μια οποιαδήποτε αιτία, μια υπηρεσία που είχε υποσχεθεί σε κάποιον, αυτό δεν την είχε πια ανάγκη. Συχνά επίση έπιανε τον εαυτό του πιο διαθέσιμο από ό,τι τον νόμιζε. Εξάλλου, ποτέ δεν θα βλέπαμε το σπίτι μα γεμάτο, εάν δεχόμασταν μόνο αυτού που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Μερικέ υποθέσει τελειώνουν κατά τύχη, παρά την αντίθετη ένδειξη, ενώ άλλε, τι οποίε νομίζαμε ότι ελέγχαμε, δεν πραγματοποιούνται για τον έναν ή τον άλλο λόγο. Όσο για την οργή εκείνου, στον οποίο λε ψέματα, είναι το τελευταίο πράγμα που θα σε απασχολήσει. Η πραγματοποίηση υποσχέσεων είναι αβέβαιη, χαμένη στο χρόνο και δεν αφορά παρά λίγε περιπτώσει. Αντιθέτω, όταν αρνούμαστε, είναι σίγουρο ότι δημιουργούμε πολλού εχθρού. Ζητάμε μια εξυπηρέτηση πιο πολύ για να μάθουμε αν μπορούμε να υπολογίζουμε σε κάποιον, παρά για να πραγματοποιηθεί. Ο κόσμο οργίζεται πιο πολύ όταν εισπράττει μια άρνηση, παρά όταν βλέπει κάποιον να εμποδίζεται από κάποια αιτία να κρατήσει τι υποσχέσει του. Πόσο μάλλον όταν αυτό ο κάποιο ενδιαφέρεται πάντα να εκπληρώσει τι υποσχέσει του όταν μπορέσει με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό που κέρδισε από τότε που τίμησε τον Πομπίο, από τότε που επομίστηκε στην υπόθεση του Μανίλιου και υπερασπίστηκε στον Κονίλιο, είναι τα πλήθη τη πόλεως και η υποστήριξη αυτών που κυριαρχούν στι λαϊκέ συνελεύσει. Πρέπει τώρα να τα επανεργοποιήσουμε όλα αυτά, διότι όποιο μέχρι τώρα τα διέθετε εξασφάλιζε αυτομάτω και την έβνοια των επιφανών ανδρών. Πρέπει να πράξει έτσι, ώστε κανεί να μην αγνοεί τη συμπάθεια την οποία έχει για σένα ο Πομπίος και το πόσο ενδιαφέρεται για την επιτυχία τη προσπάθειά σου. Πρόσεξε πολύ, ώστε η εκστρατεία σου να είναι εν τέλει μεγαλειώδη, φωτεινή, εκοφαντική, δημοφιλή, ώστε να έχει ευπρέπεια και παραδειγματική αξιοπρέπεια, να ψάξει να βρει κάποιο στοιχείο ενοχοποιητικό για του ανταγωνιστέ σου, έγκλημα, διαφθορά ή ανηθικότητα σύμφωνα με το χαρακτήρα του. Αυτέ είναι οι σκέψει που μου ήρθαν στο μυαλό σε σχέση με τα δύο πράγματα που σου συνιστώ να σκέφτεσαι κάθε πρωί όταν κατεβαίνει στην αγορά. Είμαι νέο άνδρα, είμαι υποψήφιο για την υπατία. Υπάρχει και το τρίτο, πρόκειται για τη Ρώμη. Για την πόλη η οποία αποτελείται από ένα συνοθήλευμα εθνικοτήτων, για την πόλη στην οποία από παντού ξεφυτρώνουν παγίδε, απάτε, κακίε κάθε είδου, για την πόλη στην οποία πρέπει να υφίστασε τη θρασίτητα, την κακοβουλία, την υπεροψία, το μίσο, την αφθάδεια του πλήθου. Φαντάζομαι τι πνεύμα και τι ικανότητα χρειάζεται όταν ζει κανεί ανάμεσα σε όλου αυτού του ταλέπορου που είναι γεμάτοι από διάφορε κακίε, για να αποφύγει την εχθρότητα, τη δυσφήμιση, τι παγίδε και για να αποδειχθεί ικανότερο από τον οποιονδήποτε ώστε να προσαρμοστεί σε μια τέτοια ποικιλία χαρακτήρων, λόγων και αισθημάτων πρέπει να επιμείνει ξανά και ξανά στο δρόμο που επέλεξε. Την ανωτερότητα στη ρητορία. Έτσι ελέγχει το κόσμο στη Ρώμη, έτσι γοητεύεται, έτσι εμποδίζεται να ενοχλεί ή να βλάπτει. Θέλω να πω ότι πρέπει να καταλάβει πω εσύ είσαι στην καλύτερη θέση ώστε οι ανταγωνιστέ σου να φοβηθούν ότι θα δικαστούν. Να μάθουν ότι του επιτηρεί, ότι του παρακολουθεί. Οπότε όχι μόνο θα φοβούνται τη δραστηριότητά σου, το γοητρό σου, τη ρητορική σου δύναμη, αλλά ακόμα και την υποστήριξη που σου παρέχουν οι υπείς, με αυτό δεν εννοώ καθόλου ότι πρέπει να προσπαθήσει να του πείσει ότι ετοιμάζει τη δίκη του, αλλά μόνο να του κάνει να φοβηθούν. Θα έχει έτσι περισσότερη ευκολία να πετύχει αυτό που ζητά. Ιδού λοιπόν μερικά στοιχεία που δεν ισχυρίζομαι ότι τα γνωρίζω καλύτερα από εσένα, αλλά τα οποία μου ήταν πιο εύκολο, δεδομένου ότι εσύ αυτή την ώρα είσαι πολύ απασχολημένο να συγκεντρώσω και να σου στείλω όσε στάσει. Αυτά βέβαια δεν τα έγραψα παρά μόνο για σένα και την τωρινή εκστρατεία σου. Αν παρόλα αυτά βλέπει κάτι που πρέπει να αλλάξει να εξαλειφθεί, Εάν παρατηρήσει κάτι που ξέχασα, πες το μου, διότι θα ήθελα αυτό το μικρό εγχειρίδιο προεκλογικής εκστρατείας να είναι από κάθε πλευρά τέλειο.